οικονομικά και θέματα κοινωνικά, αλλά έχουμε και τις εξελίξεις στο μακεδονικό. Και στην Ιταλία. Και στην Ιταλία, αλλά δεν ξέρω. Να ξεκινήσουμε από το μακεδονικό. Το μακεδονικό καλύτερα, γιατί η Μακεδονία γεννήθηκε, η Μακεδονία μεγάλωσα. Δεν κάνουμε μαθήματα πατριωτισμού σε κανέναν, ούτε δεχόμαστε μαθήματα. Θέλουμε να δώσουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και γι' αυτό εργαζόμαστε. Πώς σας φαίνεται λοιπόν που θα έχουν μακεδονική ταυτότητα, ακούμε, οι βόρειοι γείτονες, αφού γεννηθήκατε στη Μακεδονία? Είχατε απεργία χθες, αλλά νομίζω διαβάσατε το δελτίο τύπου που έχει βγάλει το Μαξίμου. Εδώ, που λέει, στα χέρια. Το δεν λέγεται. Που λέει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν συζητήσεις. Τώρα, ο Ζάεφ είπε άλλο πράγμα. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων, διότι είναι σαφές ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε, mm-hmm. στο τέλος των διαπραγματεύσεων και αφού οι Υπουργοί Εξωτερικών, όπως δηλώθηκε, έχουν κάνει τη δουλειά τους, γίνεται μια συνεννόηση και σύμβουλο των Πρωθυπουργών για το τι πρέπει να γίνει. Στο τέλος των διαπραγματεύσεων, καθένας θα προσπαθήσει να κάνει το δικό του. Αλλά να μην βιαζόμαστε για αυτό το θέμα. Έχουμε ήδη πετύχει. Δεν το θεωρείτε κλειδωμένο, δηλαδή, το συγκεκριμένο σημείο που σας ανέφερα, δεν το θεωρείτε κλειδωμένο? Γιατί έτσι το ακούμε από τους γείτονες. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Και από τους γείτονες και από αλλού. Αλλά ας κρατήσουμε μικρό καλάθι και ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Και για αυτό, πραγματικότητα, και για το όνομα, λέτε εσείς. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι από την άλλη πλευρά έχουμε κινήσεις υποχώρησης από ακραίες απόψεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Πολύ σημαντική η κίνηση που έχει γίνει με την Εκκλησία τους και με όσα ζητούν πλέον η αλλαγή του ονόματος της Αρχιεπισκοπής. Πολύ σημαντικό το ότι δέχονται το έργα όμνες, κάτι το οποίο στην αρχή δεν το δεχόντουσαν. Δεν το ξέρουμε ακόμα τώρα αυτό, κύριε. Βεβαίως και το ξέρουμε, διότι το συζητάνε ότι δέχονται την ονομασία σε σχέση με αυτό που λέγανε στο παρελθόν. Το δέχτηκαν για το Ήλιντεν. Δεν ξέρουμε αν θα το δεχτούν για τα άλλη ονομασία. Έτσι νομίζω εδώ μέχρι αυτά που γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Όταν το δέχεσαι για μία ονομασία, δεν μπορείς να πεις ότι εγώ το δέχομαι για μία ονομασία και χιλιάδες. Αυτό είναι το δικό μας επιχείρημα ενδεχομένως. Εγώ σας λέω τα επιχείρηματα της δικής πλευράς. Διότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι δεν διαπραγματεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ. Διαπραγματεύει η διαλυτική κυβέρνηση για το καλό της ελληνικής χώρας. Και ένα πρόβλημα που παραλάβαμε, που κληρονομήσαμε από προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή την πανή χώρα να λέγεται πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ένα τέτοιο πρόβλημα εμείς θα το λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη χώρα. Είναι αυτό που λέτε. Εδώ μόνο λέγεται χώρα, διότι σε άλλες χώρες με ευθύνες προηγούμενων έχουμε φτάσει μεγάλο αριθμό για να το λύσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη χώρα. Χρειάζονται δύο παράμετροι, δύο πράγματα. Πρώτον, πράγματι μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση και από την πλευρά των Υπουργών Εξωτερικών και του Έλληνα Πρωθυπουργού από το δικό μας μέρος. Και από την άλλη, την πλάτη και άλλων κομμάτων. Γιατί ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν πει όχι, τουλάχιστον ως γραμμή, γιατί υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές εκεί που φαίνεται πως θα στηρίξουν. Να είστε σίγουροι ότι όταν έρθει η ώρα και πάει η συμφωνία στην Ελληνική Βουλή, θα υπάρχει ευρύτατο κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο που θα στηρίξει κατά την κρίση μου αυτή τη συμφωνία. Άλλωστε, θα πάρουν ιστορικές ευθύνες όσοι δεν αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που έχει η χώρα αυτή την περίοδο για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Έχουμε δυνατότητες να λύσουμε το πρόβλημα. Όσοι σε αυτό το πρόβλημα κάνουν πολιτικές καριέρες ή κάνουν αυτά που κάναν στο παρελθόν, σε προηγούμενες δεκαετίες, θα έχουν την ευθύνη για τις εξελίξεις. Αναφέρεστε στο κυβερνητικό σας εταίρο. Αναφέρομαι σε πολιτικές δυνάμεις που είναι στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μα η Νέα Δημοκρατία δεν θέλουν... έχει τοποθετηθεί ακριβώς τι να θα κάνει. Στην ερώτηση. Αλλά ο κύριος Καμένος έχει απόλυτα τοποθετηθεί. Θα σας πω για τον κύριο Καμένο, θα σας πω εδώ για τη Νέα Δημοκρατία. Και παλιότερα, υπάρχουν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι χτίσαν καριέρες πάνω σε αυτά τα ζητήματα, έχοντας οι ίδιοι τεράστιες ευθύνες. Διότι η γειτονική χώρα αναγνωρίστηκε, όπως είπατε πριν, από πολλές χώρες. Ή σε ποιον άλλον. Και να θυμούνται στη Νέα Δημοκρατία κάποιοι οι οποίοι ομνίουν και σβήνουν κεράκια στις τούρτες, Σαμαρά θα λέμε και θα κλαίμε, να θυμούνται το τι έκανε ο κύριος Σαμαράς και πώς έριξε μια κυβέρνηση και το τι έκανε. Σε σχέση δε με το κόμμα των Ανέλμη, τον οποίο είμαστε μαζί στην κυβέρνηση, εμείς είμαστε μια παράταξη που πάντα είχαμε θέσει την απλή αναλογική. Όταν ζητάς απλή αναλογική, θα κάνεις κυβερνήσεις συνεργασίας. Και όταν κάνεις κυβερνήσεις συνεργασίας, θα κάνεις και με κόμματα που έχουν διαφορετικές απόψεις. Σε αυτό το θέμα υπάρχει μια διαφορετική άποψη. Γιατί όμως η διαφορετική κρατήστε άποψη στην κυβερνητικό σας εταίρα είναι αποδεκτή ενός στους πολιτικούς σας αντιπάλους, είναι προβληματική στάση? Θα τελειώσω τη φράση. Κρατήστε όμως το ότι όταν έρθει η ώρα να ψηφίσουν στη Βουλή όλοι, βεβαίως και θα υπάρχει ευρύτερη πλειοψηφία. Κάτι είπατε όμως θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, έλεγα γιατί είναι αποδεκτή
η διαφορετική προσέγγιση από τον κυβερνητικό εταίρο και όχι από τα υπόλοιπα κόμματα, ακόμα και αν η άποψή τους έχει μετατοπιστεί από το παρελθόν. Δεν έχουν δικαίωμα. Εγώ είπαμε σαφήνεια ότι όταν έρθει η ώρα να τοποθετηθούν υπεύθυνα στη Βουλή πάνω στη συμφωνία που θα υπάρξει, διότι ακόμα δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε συζητήσεις, όλοι θα πάρουν την ευθύνη τους απέναντι στη χώρα. Και όλοι θα πάρουν την ευθύνη τους και για το αν θα αξιοποιήσουμε τώρα ένα παράθυρο ευκαιρίας ή αν θα το αφήσουμε στο μέλλον με πολύ χειρότερες εξελίξεις για όλους. Πάμε τώρα στην οικονομία. Πάμε στην οικονομία, γιατί η Ιταλία δημιουργεί μια θολούρα στην δική μας οικονομία και στη δική μας καθαρή έξοδο τον Αύγουστο. Δεν θα το έλεγα θολούρα, θα το έλεγα είναι καμπανάκι προειδοποίησης για να μην έχουμε αυταπάτες ως προς το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τον Αύγουστο και μετά. Τον Αύγουστο, αυτό που τελειώνει, είναι το πρόγραμμα το οποίο συμφωνήσαμε και ψήφισε η Ελληνική Βουλή με 222 ψήφους, γιατί κάποιοι τα ξεχνούν αυτά, ψήφισε με 222 ψήφους τον Αύγουστο του 2015. Αυτό τελειώνει τον Αύγουστο. Δεν τελειώνει η οικονομική κρίση στη χώρα και δεν τελειώνει και η οικονομική κρίση σε επίπεδο Ευρώπης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να δούμε ότι τα επόμενα βήματα που έχουμε είναι να κλείσουμε τώρα την αξιολόγηση. Έχει κλείσει τεχνικό επίπεδο, να κλείσει σε όλα τα επίπεδα. Να κλείσει η διαπραγμάτευση για το χρέος, πολύ σημαντικό που έχουμε στο επόμενο στάδιο. Ναι. Μετά να βγούμε στις αγορές και να λειτουργήσει με ομαλότητα όλη αυτή η διαδικασία. Ναι, αυτό δεν είναι θέμα, να βγούμε στις αγορές. Αλλά η κατάσταση. Δημιουργεί αναταράξεις. Το θέμα της οικονομίας τώρα είναι αλληλένδετο. Και αυτή η καθαρή έξοδος, έτσι όπως σχεδιάζεται, μήπως τώρα που ανεβαίνει το κόστος δανεισμού, θα το επηρεάσει το σχεδιασμό της ελληνικής κυβέρνησης και βρεθούμε μπροστά σε άλλα δεδομένα. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα που θέλουν η χώρα να είναι αιωνίως δεσμευμένη σε μια λογική μνημονίων ή σε μια λογική δεσμεύσεων και τώρα πάτε πάλι υποπτίας. Στη Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν να είμαστε συνέχεια σε αυτή την κατάσταση. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς γνωρίζουμε τους κινδύνους που έχει το να βγει μια χώρα στις ευρωπαϊκές αγορές. Αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους, διότι έχουμε και το λεγόμενο μαξιλαράκι, το οποίο προβλέφτηκε στο Eurogroup και θα λειτουργήσει. Είναι αρκετό. Πιστεύουμε ότι θα είναι υπεραρκετό. Έχουμε και τα πλεονάσματα που μας δίνουν ένα μεγάλο αέρα στη διαπραγμάτευση και έχουμε και τη δυνατότητα, αυτό που κάναμε μέχρι τώρα με τις δοκιμαστικές εξόδους, να κάνουμε εξόδους στις αγορές. Οι κίνδυνοι θα είναι μεγάλοι. Και θα πρέπει από τον Αύγουστο και μετά να έχουμε εκείνους τους δικούς μας πολύ πιο αυστηρούς εσωτερικούς, ελληνικούς δηλαδή, μηχανισμούς ελέγχου της όλης πορείας της οικονομίας, γιατί δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Μήπως θα αναγκαστείτε να κάνετε ένα σχεδιασμό, κύριε Αλεξιάδη? Βεβαίως υπάρχουν οι μηχανισμοί. Είναι οι μηχανισμοί που έχουν ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών και σε άλλα υπουργεία και πρέπει να ελέγχουμε την πορεία της οικονομίας. Διότι όταν βγαίνεις στις αγορές και πρέπει να πεις ότι εγώ πουλάω ομόλογα με καλύτερες προοπτικές σε σχέση με τα ομόλογα της Γαλλίας, της Γερμανίας ή κάποιας άλλης χώρας, πρέπει να πείθεις για αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά πανηγυρίζαμε ότι το δεκαετές είναι κάτω από το 4 και τώρα ξαφνικά σε μερικές μέρες έχει τσιμπήσει προς το 5. Θέλω να πω ότι επειδή τώρα το κλίμα δεν είναι πάρα πολύ θετικό με όλο αυτό που συμβαίνει με την Ιταλία, που εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα τα οικονομικά, είναι μια τεράστια δύναμη και η Ελλάδα παραμένει ο αδύναμος κρίκος στην Ευρώπη. Τώρα πάμε να κάνουμε κάποια δειλά βήματα και δεχόμαστε όλοι ότι ναι, πραγματικά γιατί να ξαναμπούμε σε διαδικασία να πάρουμε πάλι λεφτά και νέα μέτρα. Όμως, εάν ο δανεισμός μας είναι ασύμφορος, μήπως πρέπει να μπείτε σε έναν ανασχεδιασμό? Αυτό ρωτάμε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συνεχιστεί η περίοδος της μνημονιακής βαρβαρότητας. Σε καμία περίπτωση. Εμείς θέλουμε να κλείσει αυτή η περίοδος. Το έχουμε υποστεί. Μπήκαμε σε μια περιπέτεια από το 2015 σαν αριστερά και πολύ καλά κάναμε. Αλλά δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η περίοδος. Εξωτερικές συνθήκες πάντα θα έχουμε που θα αλλάζουν. Ποτέ δεν θα είναι σταθερός ο εξωτερικός παράγων, είτε αφορά οικονομικά ζητήματα, είτε πολιτικά, είτε σειράξεις, πολεμικές ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δώσω όμως δύο στοιχεία που αφορούν το εσωτερικό της χώρας. Διότι κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν ότι όλα στην Ελλάδα είναι μαύρα και άραχνα, ότι υπάρχει καταστροφή, ότι δεν πάμε καλά. Θα σας δώσω δύο τελευταία στοιχεία. Τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν τα έδωσε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το LEFT.gr, ούτε η Αυγή, ούτε το Κόκκινο. Τα έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος. 870 εκατομμύρια πάνω οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων τον Απρίλιο. Πολύ σημαντική εξέλιξη. 866 από τις επιχειρήσεις, 4 εκατομμύρια από τα νοικοκυριά. Δεύτερο στοιχείο. 40% οι πωλήσεις των αυτοκινήτων πάνω το Μάιο. Σύγκριση του μήνα,
με τον προηγούμενο μήνα με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Και πολλά άλλα στοιχεία θα μπορούσα να σας πω, θα σας κουράσω όμως. Αυτό δείχνε... ήταν όμως ακριβώς το ερώτημα. Δηλαδή, όλη αυτή η κατάσταση που παρακολουθούμε στην Ιταλία, στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, όλοι αυτοί οι νέοι τριγμοί στο οικοδόμημα μπορούν να ανατρέψουν αυτή την πορεία. Και από εκεί που λέμε θα βγαίνουμε από τα μνημόνια, θα βγούμε στις αγορές, να έρθει, ας πούμε, ξανά, ας πούμε, το σενάριο της πιστοληπτικής γραμμής. Γιατί έχει πραγματικά δημιουργηθεί μια μεγάλη αναταραχή στον Νότο και συνολικά. Το σενάριο της πιστοληπτικής γραμμής, το οποίο έχει πολλούς διαφημιστές στην Ελλάδα. Υπάρχει καρτογραφία μεγάλη, γι' αυτό ακριβώς. Ναι. Το λέω και εγώ, γιατί διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο τώρα και τις μέρες δεν υπάρχουν σήμερα. Στο διαδίκτυο αρθρογραφία πολλών για την πιστοληπτική γραμμή. Τι είναι η απάντησή σας, κύριε Υπουργέ? Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν αναλάβει εργολαβικά την υποστήριξη τη συνέχιση τη μνημονιακή βαρβαρότητα. Εμείς δεν είμαστε σε αυτούς. Εμείς θεωρούμε ότι η πιστοληπτική γραμμή αυτή την περίοδο σημαίνει νέο μνημόνιο ή νέα μέτρα, ας το πούμε έτσι. Εμείς θέλουμε να κλείσουμε αυτή την περίοδο. Βεβαίως και θα υπάρχουν κίνδυνοι μετά από τη λήξη του προγράμματος, αλλά θα τους αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Και η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας στο εσωτερικό μας δίνει εκείνα τα όπλα για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της κρίσης. Αν για κάποιο λόγο είναι πολύ ακριβό να βγούμε στις αγορές, όχι από δική μας υπαιτιότητα, αλλά από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας πια. Υπάρχει άλλο σενάριο, ποια είναι, ας πούμε, η επιλογή? Γι' αυτό υπάρχει και το μαξιλαράκι και γι' αυτό υπάρχουν και όλοι εκείνοι οι εσωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου που σας είπα και εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε από τον Αύγουστο και μετά, έτσι ώστε να παρακολουθούμε την πορεία εξέλιξης της οικονομίας. Δεν είμαστε ούτε σε ένα παράδεισο τώρα, ούτε θα είμαστε από τον Αύγουστο και μετά σε ένα παράδεισο. Θα είμαστε σε καμία καλύτερη περίοδο σε σχέση με αυτό που ήμασταν. Και στην πολιτική δεν αρκεί μόνο να περιγράφεις και να αναλύεις τα προβλήματα, πρέπει να δίνεις και λύσεις. Εμείς λοιπόν δώσαμε λύσεις και βγάζουμε τη χώρα από μια καταστροφική περίοδο στην οποία μας κληρονομήσαν οι προηγούμενοι. Στο συνταξιούχος τις λύσεις θα δώσετε τώρα, κύριε Αλεξιάδη, γιατί είναι ένα μεγάλο αγκάθι, φαντάζομαι, αυτό για όλους το ΣΥΡΙΖΑ, διότι οι νέες περικοπές είναι μέσα στα συμφωνηθέντα τα οποία είπαμε ότι θα τηρηθούν. Ακούστηκαν για 13η σύνταξη, μήπως απαλύνει. Έρχονται 1η-1η του 19. Επίσης, ακούμε ότι αυτό. Εσάς θα σας ρωτήσουμε πιο εξειδικευμένα, γιατί είστε σε θέση, νομίζω τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Αυτό το ταβάνι 18% της περικοπής, τι θα αφορά και πόσους? Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Αυτά που έχουμε συμφωνήσει, δεν είναι τώρα η περίοδος οποιοδήποτε να ανοίγει θέματα αναθεώρησης των συμφωνιών μπροστά στο κλείσιμο της αξιολόγησης, στη συζήτηση για το χρέος, στην έξοδο στις αγορές. Όποιος ανοίγει τέτοια ατζέντα συζητήσεων εξυπηρετεί πολιτικά και οικονομικά αντίπαλες απόψεις. Αυτές δηλαδή που θέλουν να δείξουν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αυτό που έχει υποθεί με σαφήνεια από τους αρμόδιους υπουργούς, αυτό που υπόθηκε με σαφήνεια με την τοποθέτηση του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομίας τις προηγούμενες μέρες, είναι ότι πιστεύουμε ότι θα υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος μετά τον Αύγουστο, αφού όμως έχουν γίνει τα τρία προηγούμενα βήματα που είπαμε, για να ξαναδούμε πλευρές δεσμεύσεων της χώρας, είτε με τα λεγόμενα αντίμετρα, είτε με άλλες δράσεις, ώστε να δούμε τι θα κάνουμε, είτε με το ζήτημα των συντάξεων, του αφορολόγητου. Να πω όμως ξανά κάτι που έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι από τις σώσεις ερωτήσεις που έφτουν σχεδόν παντού. Για να μπορέσεις να αλλάξεις κάτι στον προϋπολογισμό υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να πεις ότι αφαιρώ 300 εκατομμύρια, άρα έχω έλλειμμα 300 εκατομμύρια και θέλω δανεισμό 300 εκατομμύρια για να καλύψω το ποσό αυτό. Ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος είναι να πεις ότι θα προχωρήσω σε μια φοροελάφρυση της τάξης των 300 εκατομμυρίων, θα μειώσω τη φορολογική επιβάρηση και θα την αυξήσω κάπου αλλού. Εκεί υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό στα ζητήματα της φορολογίας για πιο δίκαιη και πιο αναλογική κατανομή των φορολογικών βαρών και εργάζεται πάνω σε αυτό η κυβέρνηση που να κάνει πολλά βήματα ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να ελαφρυνθούν αυτοί οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί, είτε στο θέμα του εισοδήματος, είτε στο θέμα των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, είτε σε ό,τι αφορά τα θέματα των και στοιχείων. Και διαφορά από αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι εγώ θα δώσω πίσω όσα τους πήρε η εφορία στους Έλληνες. Κοιτάξτε. Παράκληση, φωνάξτε με μια φορά ακόμα να είναι όμως εδώ ένας εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εγώ να έρθω και να περιμένω όσες ώρες θέλετε. Εδώ έχουμε το λόγο σας απέναντί μας και απέναντι στον κόσμο. Υπάρχει ένα ερώτημα. Οι κύριοι αυτοί παραλάβαν, ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία εννοώ, παραλάβαν τους φόρους στην περιουσία στα 600 με 700 εκατομμύρια το χρόνο και τους πήγαν στα 3,4 δις.
και έρχονται τώρα και μας κουνούν το δάκτυλο. Yeah, μένει όμως. Μένει, το μειώσαμε πολύ λίγο, το 2,65 που είναι ο στόχος για την υπερασπισμότητα του έμφυα. Μένει, βεβαίως μένει, διότι δεν μπορέσαμε να τα αλλάξουμε. Αλλά γίνονται σχεδιασμοί και υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμα που έχει κατατεθεί το ολιστικό σχέδιο από την κυβέρνηση, υπάρχουν μέσα σχεδιασμοί για το πώς θα αλλάξει. Αλλά δεν μπορεί αυτή. Προς τα πάνε, προς τα κάτω, κύριε Αλεξιάδη. Θα πω πάλι κάτι που ξαναπεί. Θα έρθει ένας ο οποίος έβαλε φωτιά στο δάσος να κάνει κριτική στους πυροσβέστες για τις μεθόδους κατάσβεσης. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή πρέπει να κλείσουμε, αλλά μία απάντηση για το κομμάτι των συνταξιούχων, εγώ ειλικρινά χάθηκα μέσα στην απάντηση. Για το 18% και για το αν θα εφαρμοστεί στο σύνολο ή στην προσωπική διαφορά, αρμόδιοι είναι να απαντήσουν το Υπουργείο Εργασίας. Εγώ δεν μπορώ να μπω και να απαντήσω σε θέματα που αφορούν. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είναι αρμόδιοι να απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εμείς πάμε διαφημίσεις.